Πάμε λίγο στον κύριο Μανώλη Αντωνακάκη, τον πρόεδρο της Ένωσης Πυροσβεστικών Υπαλλήλων της Περιφέρειας Κρήτης. Καλησπέρα μας, πρόεδρε, πώς είστε? Καλησπέρα σας, χρόνια πολλά. Χρόνια πολλά, ένα περιστατικό το οποίο πραγματικά μας έχει συγκλονίσει. Και θέλω, κύριε Αντωνακάκη, καθώς γνωρίζω και τις προσωπικές ευαισθησίες που έχετε, να προτρέψουμε τον κόσμο να είναι ιδιαίτερα προσεκτικός, να τον συμβουλέψουμε, να προχωρήσει σε συγκεκριμένες ενέργειες όταν χειρίζεται είτε υγραέριο, είτε σόμπα, είτε ξύλα, είτε φωτιά. Πραγματικά με το καλημέρα σήμερα στις 8 η ώρα το πρωί στο Φρακτίνο Αγίου Βασιλίου Ρεθύμνης είχαμε ένα περιστατικό, ένα ατύχημα με μια ηλικιωμένη γυναίκα. Υγραέριο φιάλης δημιούργησε έκρηξη, το τέλεσμα να καταρρεύσει η οροφή του κτηρίσματος αυτού του Παρακούζινο που λέμε εδώ στην Κρήτη, και να έχουμε το αποτέλεσμα που είχαμε, να ανασυθεί χωρίς τις αυτή η 88χρονη γυναίκα, που στο σημείο αυτό να πούμε τα θερμά συλληπιτήρια στους οικείους της για τον αδόκητο αυτό θάνατο. Κύριε Αντωνακάκη, ναι. Σας διακόπτω και ζητάω συγγνώμη. Σε αυτές τις περιπτώσεις τι λάθος κάνουμε? Είναι απορία προσωπική πραγματικά. Χωρίς να φωτογραφίζουμε τα αίτια του δυστυχήματος σήμερα. Τι λάθος κάνουμε? Το υγραέριο, το τζάκι που υποφέρατε, τέλος πάντων όλες αυτές οι πηγές θερμότητας, νομίζω ότι είναι, αν έχουμε ενσυναίσθηση και κάνουμε συγκεκριμένα πράγματα, δεν είναι δά και τόσο δύσκολο να αποτρέψουμε κάθε τραγική συνέπεια. Στην περίπτωση αυτή, γιατί θέλω να το διευκρινίσω, γιατί σήμερα είχαμε πολλά τηλεφωνήματα από ανθρώπους οι οποίοι νόμιζαν, ζητούσαν διευκρινήσεις ότι μήπως υπάρχει μια παρτίδα με φιάλες ελαττωματικές και σκάνε. Δεν έσκασε η φιάλη. Το φαινόμενο αυτό προήλθε από την διαρροή, και αν θέλετε να το εξηγήσουμε πώς προφανώς έγινε. Βέβαια. Ναι. Σε περίπτωση διαρροής υγραερίου, το οποίο θα αρχίσει την ατμόσφαιρα να περιφέρεται, χρειάζεται συγκεκριμένη ποσότητα οξυγόνου για να γίνει η καύση. Αυτή η αναλογία είναι από 2% ως 10%. Όταν λοιπόν αυτό το μείγμα στήσει σε μια θερμοκρασία, τότε αναπτύσσονται στα άκρα του μια ανάβη, κάνει φωτιά. Με αποτέλεσμα να γίνεται μια υπαγωγική ανάμειξη στη μέση και αυτό να προκαλεί μια περίεργη σφαίρα. Είναι αυτό που λέμε Firewall, έτσι λέγεται αυτό. Αυτό δημιουργήθηκε μάλλον στην περίπτωση αυτό της κυρίας αυτή που έχασε τη ζωή της. Αν η τεχή αυτή τώρα κάψει, βρεθεί να υπάρξει μέσα σε κλειστό μικρό χώρο, τότε έχουμε πολύ σημαντικότερα αποτελέσματα. Έχουμε υγικές ζημιές, τραυματισμούς και θανάτους. Στην προκειμένη περίπτωση προφανώς συνέβησαν και τα δύο. Και υγικές ζημιές, κατέρευσε η οροφή και η γυναίκα έπαθε αυτό που έπαθε. Οπότε πώς προστατευόμαστε? Με αφορμή αυτό το γεγονός να πούμε μερικά πράγματα, μερικές χρήσιμες συμβουλές, ειδικά για το υγραέριο. Ποτέ δεν αφήνουμε μία φιάλη σε εκτεθειμένη στον ήλιο, δίπλα σε βρίζα, δίπλα σε τζάκι, τέλος πάντων σε θερμή επιφάνεια. Τον ελαστικό σωλήνα, τον οποίο συνδέουμε, ποτέ δεν τον βάζουμε πάνω από 2 μέτρα και τον αντικαθιστούμε κάθε έτος, τουλάχιστον. Χρησιμοποιούμε, γιατί παρατηρήθηκε αυτό, ρυθμιστές πίεσης. Συνήθως βάζουμε τη φιάλη κατευθείαν και την πηδώνουμε με ό,τι συνεπάγεται αυτό, έγκλημα. Δεν καπνίζουμε όταν κάνουμε αλλαγή της φιάλης. Και φυσικά αντικαθιστούμε σε κάθε περίπτωση τη φλαντζούλα αυτή που έχει για να μην έχουμε διαρροή. Ακόμα, ποτέ, γιατί έχει παρατηρηθεί και αυτό το φαινόμενο, δεν βάζουμε τη φιάλη κάθετα, πάντα την έχουμε όρθια και ποτέ δεν χρησιμοποιούμε φιάλη κάτω από το έδαφος. Και πάντα πάνω από το έδαφος και την εστία πάνω από την φιάλη. Είναι βασικά αυτά τα πράγματα. Νομίζω απλή λογική είναι, αλλά πάρα πολλοί κόσμος δεν το εφαρμόζει με τραγικές συνέπειες. Μάλιστα. Τι να πούμε, κύριε Αντωνακάκη, πραγματικά και εσείς επηρεάζεστε καθώς διαχειρίζεστε αυτά τα περιστατικά, αυτή την τραγωδία. Σήμερα πυροσβέστες έσπευσαν εκεί στο χωριό προκειμένου να βοηθήσουν την άτυχη ηλικιωμένη. Ψυχραιμία χρειάζεται, ψυχραιμία και να προτάξουμε και τη λογική σε πολλές περιπτώσεις. Πρώτα απ' όλα η λογική, η ψυχραιμία, λογική βέβαια. Μάλιστα, μάλιστα. Λοιπόν, να σας ευχαριστήσω θερμά. Χρόνια πολλά, κύριε Αντωνακάκη. Επίσης, καλή χρονιά. Σας ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά.